διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Φίλες και φίλοι, υπάρχει μια έκτακτη διακοπή του προγράμματος. Έχουμε επικοινωνία με το Δικαστήριο των Αθηνών. Είναι η Χριστίνα Πολυχρονοπούλου. Χριστίνα, σε ακούμε. Ναι, γεια σας. Είμαι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η διαδικασία είναι ήδη σε εξέλιξη, διότι όταν άρχισε ήμασταν μόνο ένα-δυο άτομα και μετά ήταν αρκετοί, θέλω να πω. Πώς μπορούμε τώρα μια διαδικασία, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη, να την αποτρέψουμε? Έχουμε εδώ μαζί μας την Ευαγγελία την Καραλάμπη. Ευαγγελία, ναι. Καλησπέρα. Έχει δηλαδή ο Κήρυκας εκφωνήσει, κατάλαβες. Έχει εκφωνήσει ο Κήρυκας. Έχει εκφωνήσει, ωραία. Η διαδικασία είναι ως εξής. Είναι σε εξέλιξη. Έχει γίνει ο Κήρυκας, έχει φωνάξει τρεις φορές. Μπήκανε μέσα, κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε, δηλαδή με φωνές και πασαρίες. Αλλά δεν προχωράει και είναι συγγενείς, μεταξύ συγγενών. Να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν λέμε προχωράει, εννοείς ότι φέρνουμε σφραγισμένες προσφορές. Έχει καταθέσει και εγγυητική αυτό στη Δήμη. Έχει λοιπόν δώσει προσφορά κλειστή σε φάκελο. Έχει, ναι. Ωραία. Αυτές οι προσφορές θα ανοίξουν λίγο πριν τη λήξη της διαδικασίας. Ναι. Θα τις ανοίξει ο συμβολιογράφος και θα εκφωνήσει, ναι, τις τιμές προσφοράς. Ναι. Από τις τιμές και θα υπερθεματίσει, ναι, για τη μεγαλύτερη προσφορά. Ναι. Αυτό θα γίνει. Είναι ένας και μοναδικός, δεν έχει άλλο, ναι, με προσφορά. Ωραία. Αυτό θα γίνει στο τέλος όμως, 5 η ώρα. Ναι. Λοιπόν, ναι, μέχρι τις 5 η ώρα θα πρέπει να έχει εισέλθει ο κόσμος στην αίθουσα με τέτοιο τρόπο και να ζητάει την αποτροπή. Τώρα τον τρόπο που το ζητάμε την αποτροπή το γνωρίζετε, έτσι, μέσα στα όρια της νομιμότητας. Δεν ακούγεται καλά, Χριστίνα, ακούω φασαρία εκεί, τι γίνεται? Μα γίνεται φασαρία, γιατί έχουν μπει μέσα συναγωνιστές και προσπαθούν να αποτρέψουν τη διαδικασία. Ναι. Και γι' αυτό τώρα θέλω και κάποιες οδηγίες, γιατί δεν προλάβαμε να μπούμε στην πόρτα και να μην τους αφήσουμε να μπουν μέσα. Ναι. Ήταν ήδη μπει, γιατί δεν είχε κόσμο δυστυχώς εκεί. Ναι. Πατέρας με και είναι δικαίωμα. Ναι, ναι. Είναι συμφωνημένο από αυτούς. Ωραία, ωραία, εντάξει. Θα το αφήσουμε λοιπόν. Ναι. Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον κλασικό τρόπο. Χριστίνα, με ακούς τώρα? Δεν είναι τράπεζα που επισπεύδει, καταλάβατε. Με ακούς τώρα, Χριστίνα? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι ιδιώτης με ιδιώτη, λοιπόν. Ναι, ναι, συγγενής. Μάλιστα. Έχω και για κάποια απέτηση που αφορά πρώτη κατοικία. Για την αφορά, οποία... όχι, καταστήματα είναι. Καταστήματα. Ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο γενικός κανόνας είναι ότι περιμένουμε μέχρι τις 5 παρά την προσέλευση και του τελευταίου πλειοδότη. Ναι, ναι. Δικαίωμα μέχρι τις 5 παρά 5 να πάει και ο τελευταίος πλειοδότης. Δεν μπορεί να τον κλείσει νωρίτερα η συμβολιογράφος. Okay. Λοιπόν, όταν θα πάει να κηρύξει, θα πρέπει να ανοίξει την προσφορά. Ναι. Να πει μεγαλοφόνος το όνομα και το ποσό του πλειοδότη και το όνομα και το ποσό που προσφέρει. Ναι. Αυτό να καταγραφεί. Χριστίνα, μ' ακούς? Εδώ γίνεται φασαρία, γιατί εδώ, πώς να το πούμε, το θύμα. Μισό λεπτό, εάν είναι... να κάνει και να πάει φυλακή και τα λοιπά. Γι' αυτό γίνεται φασαρία. Ακούμε την κάνουμε. Έλα, κάτσε να φύγω, ναι. Εντάξει, Χριστίνα, έλα. Είμαστε σε επαφή, όποτε θες μας παίρνεις. Λοιπόν, αρχίσαμε λιγάκι με απρόοπτα, έτσι γίνεται στους πληστηριασμούς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ένταση, υπάρχει και η διερεύνηση τέλος πάντων στο τι συμβαίνει. Καλό θα είναι να τα πιάσουμε, Γιάννη, από την αρχή. Mm-hmm. Πώς γίνεται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, ωραία, ωραία, αποτροπής. Ενώ παράλληλα, εάν υπάρξει γραμμή, σταματάμε για να ακούσουμε. Εννοείται, ναι, εννοείται, ναι, ναι, βεβαίως, θα κάνουμε στάση σε κάθε περίσταση που θα υπάρχει κάποια, ωραία, κλίση για βοήθεια ή για διευκρινήσεις.
Και αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας, εννοείται, και χωρίς να είναι μέλος ή φίλος του ΕΠΑΜ, γιατί εμείς συνεργαζόμαστε οριζόντια με όλα τα κινήματα στους πληστηριασμούς, και μάλιστα υπάρχει και η συμφωνία να μην φοράει κανείς κονκάρδα αναγνωρίσιμη πολιτικού χώρου, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις για καπελώματα κτλ. Λοιπόν, η διαδικασία αποτροπής έχει ως εξής, δηλαδή συγκεντρώνεται κόσμος, διαδηλώνει την αντίθεσή του στο ξεπούλημα περιουσιών, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπε η συναγωνίστρια η Χριστίνα, γίνεται αποτροπή ενός πληστηριασμού ιδιωτών, μεταξύ ιδιωτών. Θα πει κάποιος, και τι μας αφορά εμάς, γιατί να πάμε να αγωνιστούμε ακόμα και για αυτή την περίπτωση που είναι περιουσία ιδιωτική και μπορεί να τσακώνονται συγγενείς, να θέλει λεφτά κάποιος από κάποιον, τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι ο άλλος, είτε ιδιώτης είναι αυτός που επισπεύδει τον πληστηριασμό, που τον κινεί δηλαδή, είτε τράπεζα, το ακίνητο, η ακίνητη περιουσία ξεπουλιέται αυτή τη στιγμή σε ευτελιστικές τιμές. Αυτό προσπαθούμε βασικά να αποτρέψουμε. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε το ξεπούλημα της περιουσίας αντί πινακίου φακής. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν τιμή για μια συγκεκριμένη λογική τιμή, τέλος πάντων, για ένα ακίνητο. Οπότε το ακίνητο μοιραίως η αξία του θα ευτελιστεί. Θα πρέπει όμως να εξηγήσουμε και για όσους θα θέλαν να συμμετέχουν στη διαδικασία αποτροπής πληστηριασμών, θα πρέπει να εξηγήσουμε και τη διαδικασία, τι γίνεται με τις απαιτήσεις, πώς οδηγείται ένα ακίνητο στον πληστηριασμό και τι γίνεται στη διαδικασία εκπληστηρίασης. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, γιατί όλοι λίγος πολύ κάπου χρωστάμε, είτε είναι φορεί αυτό, είτε είναι ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι τράπεζας, και παρεπιπτόντως και κατ' εξαίρεση μπορεί να υπάρχει και οφειλή προς ιδιώτη. Όλοι αυτοί έχουν δικαίωμα να μας στείλουν έγγραφο προειδοποιητικό, που συνήθως για τις τράπεζες είναι καταγγελία και για τους δημόσιους οργανισμούς είναι έγγραφο βεβαίωσης οφειλής. Όταν σταλεί αυτή η ειδοποίηση, θα πρέπει να ηχήσει στο μυαλό μας καμπανάκι κινδύνου. Στην πορεία θα εκδοθεί μία διαταγή πληρωμής από τους ιδιώτες και τις τράπεζες εναντίον μας, και εκεί θα πρέπει να αναμένουμε την κατάσχεση και στη συνέχεια τον πληστηριασμό. Από δε το δημόσιο θα μας σταλεί βεβαίωση της οφειλής, οπότε είναι μοιραία και τα επόμενα βήματα της κατάσχεσης και της εκπληστηρίασης. Λοιπόν, όταν θα φτάσει να οριμάσει λοιπόν η απέτηση και να οδηγήσει σε βεβαίωση της οφειλής για το δημόσιο ή σε διαταγή πληρωμής για τους ιδιώτες και τις τράπεζες, επόμενα βήματα είναι η κατάσχεση στο υποθηκό φυλάκιο και στη συνέχεια ο πληστηριασμός. Τώρα, ο πληστηριασμός καθώς μας αφορά όσους είμαστε, συμμετέχουμε σε κινήματα και έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να μην χάσουν την περιουσία τους άνευ λόγου. Γιατί άνευ λόγου χάνει την περιουσία, ούτε μπορεί να εξοφληθεί η απέτηση, η οφειλή, τέλος πάντων, όπως κάποτε γινότανε. Κάποτε μπορεί να έχανες ένα ακίνητο, αλλά συνήθως απαλλασσόσουνα και από το βραγνά μιας οφειλής. Αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται η ακίνητη περιουσία που μπορεί να είναι και σημαντική και δεν μειώνεται καθόλου η οφειλή, γιατί ξεπουλιέται σε ευτελιστικές τιμές, που είναι σημείο της κρίσης, δεν είναι σημείο ότι αυτή είναι η αξία του και καλώς ξεπουλιέται. Λοιπόν, η διαδικασία του πληστηριασμού έχει ως εξής. Από την προηγούμενη μέρα για τα ακίνητα, από την προηγούμενη μέρα, όποιος θέλει πηγαίνει στο συμβολιογράφο και του παραδίδει μέσα σε ένα φάκελο την κλειστή του προσφορά. Αυτό γίνεται μέχρι τις 2 το μεσημέρι του πληστηριασμού. Την ημέρα του πληστηριασμού, ο συμβολιογράφος πηγαίνει στο ειρηνοδικείο, μόνο στα ειρηνοδικεία γίνονται πληστηριασμοί και χωρίς την παρουσία δικαστικών. Πολλοί κόσμος, επειδή βλέπει τους συμβολιογράφους στο έδρανο, στις αίθουσες δικαστηρίου και τους βλέπει στο έδρανο, θεωρεί ότι είναι δικαστές. Δεν είναι δικαστές, είναι ο συμβολιογράφος, ο οποίος πληρώνεται συνήθως, όχι συνήθως, πληρώνεται από τον επισπεύδοντα τον πληστηριασμό, από αυτόν δηλαδή που προσπαθεί να κάνει τον πληστηριασμό για να ξεπουληθεί το ακίνητο, να πάρει τα λεφτά του. Λοιπόν,
και ένας βοηθός του που τον λέμε Κύρικα. Τι κάνει λοιπόν ο συμβολιογράφος, μόλις μπαίνει στην αίθουσα και πάρει μία θέση, καθίσει τέλος πάντων, αυτό που θα κάνει θα είναι να φωνάξει ο Κύρικας με δυνατή φωνή, να ζητήσει αν υπάρχουν κάποιοι που να θέλουν να προσφέρουν για το συγκεκριμένο πληστηριασμό. Όποιος ενδιαφέρεται και μέχρι τις 5 παρα 5, γιατί μέχρι τις 5 η ώρα είναι καθορισμένο να γίνονται πληστηριασμοί, 4 αρχίζουν, 5 σταματάνε. Ούτε 5 και 5, ούτε 4 παρα 5. Μπορούμε να δούμε αν έχουμε κάποια... Ωραία, θα μας ειδοποιήσουν. Λοιπόν, οπότε στις 5 παρα 5 περίπου ο συμβολιογράφος είναι υποχρεωμένος, εάν έχει προσφορές στα χέρια του, είτε από την προηγούμενη μέρα είτε από την ίδια μέρα στη ζώνη 4 με 5, αν πήγε κάποιος και έδωσε προσφορά, θα πρέπει να ανοίξει τους φακέλους και να πει ότι έχω μία, δύο ή τρεις προσφορές, ποιοι είναι αυτοί που κάναν τις προσφορές και για ποια ποσά κάναν προσφορά. Θα πει ότι η μεγαλύτερη προσφορά είναι του κυρίου Α, επομένως κατακυρώνεται σε αυτόν και εκεί έχει λήξει, έχει φύγει το ακίνητο, έχει περάσει σε άλλα χέρια. Έτσι. Λοιπόν, πολλές απορίες που έχουν άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι συμμετέχουν σε αποτροπή πληστηριασμού, είναι εάν έχουν δικαίωμα ο συμβολιογράφος ή ο βοηθός του, το οποίο δεν ερμηνεύουν, νομίζουν ότι είναι κάποιος δικαστής, κάποιος εισαγγελέας κτλ. Τέλος πάντων, εμείς ξέρουμε ότι είναι ο συμβολιογράφος και ο Κύρικας. Αν αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα να καθίσουν σε μια γωνίτσα και να μουρμουρίζουν στοιχεία του πληστηριασμού, αν έχουν δικαίωμα να πάνε ψηλά στο έδρανο που δεν πάλι μουρμουρίζουν, ψιθυρίζουν πράγματα και δεν τους ακούει κανείς, αν έχουν το δικαίωμα να πάνε σε άλλη αίθουσα, που έχουν τέλος πάντων το δικαίωμα να πάνε και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Θα πούμε λοιπόν τους κανόνες. Οι κανόνες είναι από τη διοίκηση κάθε ειρηνοδικείου, σε κάθε σεζόν, σε κάθε εποχή δηλαδή του δικαστική. Εμείς έχουμε δικαστικές εποχές από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο, γιατί Αύγουστο-Σεπτέμβριο είναι κλειστά τα δικαστήρια και για τους πληστηριασμούς από 1 Αυγούστου έως και 15 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, στο δικαστικό έτος κάθε διοίκηση, κάθε ειρηνοδικείου ορίζει σε ποια αίθουσα θα γίνονται πληστηριασμοί. Δεν υπάρχει δικαίωμα να γίνει σε άλλη αίθουσα. Επομένως, οι συναγωνιστές που θέλουν να οργανώσουν καλύτερα τον αγώνα αποτροπής πληστηριασμών, θα πρέπει κάποιες ημέρες νωρίτερα να πάνε να πληροφορηθούν, αν δεν το έχουν ήδη μάθει κάποιοι άλλοι που πηγαίνουν συχνά και κάθε Τετάρτη, θα πρέπει να πάνε να μάθουν ποια αίθουσα έχει ορίσει η διοίκηση του δικαστηρίου, του ειρηνοδικείου, της περιοχής που πηγαίνουμε για να βοηθήσουμε την αποτροπή των πληστηριασμών, ποια αίθουσα έχει οριστεί ειδικώς για πληστηριασμούς. Εφόσον τους ανακοινώσουν ποια είναι η αίθουσα, καλό θα είναι να πάρουν και μία φωτοτυπία του εγγράφου του δικαστηρίου. Όταν λοιπόν δούνε συμβολιογράφο να υπάρχει σε κάποια άλλη γωνιά, εκτός της συγκεκριμένης αίθουσας καθορισμένης για πληστηριασμούς, ή να είναι εκτός των δικαστηρίων, ή να είναι κρυμμένος καπαλού, διότι έχουν συμβεί αυτά, έχουν συμβεί να είναι και στο πεζοδρόμιο έξω από τα δικαστήρια, αυτά όλα είναι παράνομα. Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομίας, διότι εδώ έχουμε παράβαση καθήκοντος του συμβολογράφου, ο οποίος ειδικός για τους πληστηριασμούς και λόγω ιδιότητας λειτουργεί ως δημόσιος υπάλληλος και επομένως, εφόσον παραβιάζει τους κανόνες που έχουν τεθεί για αυτή την εργασία, νοείται ότι παραβιάζει και το καθήκον του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και μάλιστα να ζητηθεί από την αστυνομία να ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία, η οποία προβλέπεται και για όλα τα δικήματα. Ο εισαγγελέας είναι αρμόδιος να πει εάν θα το εισάγει ως αυτόφορο ή αν θα το αφήσει εκτός. Αλλά η αστυνομία είναι υποχρεωμένη εκείνη την ώρα να επέμβει και εφόσον διαπιστώσει το αδίκημα, είναι υποχρεωμένη και αυτοί να γνωρίζουν πώς γίνονται οι πληστηριασμοί, και εφόσον διαπιστώσει το αδίκημα, θα πρέπει να πάρει και τον συμβολιογράφο και τον καταγγέλλοντα και να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου εκεί θα ακολουθηθεί διαδικασία αυτοφόρου, την οποία μπορεί μόνο ο εισαγγελέας να ανακόψει και να τον στείλει τον συμβολιογράφο, εφόσον διαγνώσει αδίκημα, να τον στείλει σε τακτή δικάσιμο ή να ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία. Γι' αυτό θα πρέπει, και συγγνώμη γιατί τράβηξα την καρέκλα μου, γι' αυτό θα πρέπει
οι συναγωνιστές να γνωρίζουν ποια δικαιώματα έχει και ο φιλέτης, ποια δικαιώματα έχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποτρέψουν ένα πληστηριασμό ή εν πάση περιπτώσει ως πολίτες μιας ευνομόμενης εντός εισαγωγικών πολιτείας που πια όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες τους οποίους βάζει η πολιτεία για την ασφάλεια. Ποια είναι αυτή η ασφάλεια? Ότι κάποιος μπορεί να θέλει να πλειοδοτήσει. Επομένως, αν έχει ρωτήσει από την προηγούμενη μέρα πού θα γίνει η πλειοδοσία και έχει την ενσφράγιστη προσφορά του, πού θα την παραδώσει, στο πεζοδρόμιο? Άρα εμποδίζεται και ο φιλέτης παθαίνει ζημιά, γιατί αυτός μπορεί να θέλει να δώσει καλύτερη τιμή από την τράπεζα ή όπου και αν έχει δώσει ήδη μία τιμή. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα, Γιάννη, να πούμε, να ακουστεί και να το ακούσουν και καλά οι φίλοι μας και τα μέλη ΕΠΑΜ γνωρίζουν τα όρια μας και πόσο μπορούμε να αντιδρούμε και να αποτρέπουμε τους πληστηριασμούς και με ποιο τρόπο, ώστε να μην ξεπεράσουμε κάποιο όριο νομιμότητας, διότι εκεί δεν πηγαίνουμε για να εξαναγκάσουμε με τη βία τον συμβολιογράφο, τον κήρυκα, αυτούς παράγοντες του πληστηριασμού τέλος πάντων, ή να τους, για να κάνουν κάτι, για να παραλείψουν κάτι. Πηγαίνουμε για να τους υπενθυμίσουμε το καθήκον τους ως πολιτών, ότι σε αυτή την συγκεκριμένη φάση δεν θα πρέπει να συνεργαστούν με καθεστώς, με κατάσταση μάλλον, σε κατάσταση η οποία οδηγεί σε εκποίηση περιουσιακού στοιχείου ανεφουσιαστικά σημαντικού ανταλλάγματος. Αυτή την υπενθύμηση κάνουμε. Επίσης, το πολιτικό μας σύνθημα είναι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και όταν λέμε σπίτι εννοούμε γενικά περιουσιακό στοιχείο. Θα πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν οι συμπολίτες μας και οι συναγωνιστές μας ότι δεν ασκούμε βία, εννοείται, στον υπάλληλο, πέραν του ότι φωνάζουμε κάποια συνθήματα, είμαστε στην αίθουσα αρκετός αριθμός ατόμων, ώστε να αποτραπούν τα ενδιαφέροντα όποιον πάνε να αποκτήσουν περιουσία με αυτόν τον τρόπο, που συνήθως είναι επαγγελματίες, είναι τα λεγόμενα κοράκια. Γιατί στους πληστηριασμούς, ειδικά αυτόν τον καιρό, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον ιδιωτών. Μόνο κοράκια έρχονται, τα οποία είναι αντεταλμένοι κάποιον, κάποιοι πίσω τους κρύβονται. Τώρα αυτοί που κρύβονται είναι fans, αυτοί που κρύβονται είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την εποχή που ο συνηθισμένος πολίτης δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να προσέχουμε λοιπόν και τη συμπεριφορά μας, ώστε να μην είναι παρεξηγήσιμη και να μην οδηγεί σε ποινικοποίηση της πολιτικής μας διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση που μπορεί να γίνει, εφόσον είναι δημόσιος ο πληστηριασμός και έχει δυνατότητα να υπάρχει και να παρεμβαίνει ο πολίτης, αποτρεπτική δυνατότητα, χωρίς βέβαια βία, εννοώ χειροδικία, χωρίς χρήση, βεβαίως, μπορεί να γίνει όμως και με φωνασκίες, δηλαδή με τρόπο όχι που με καταγγέλεις, όχι να βρίσεις. Έτσι. Αλλά να καταγγείλεις, έτσι, αυτό που θεωρείς ότι είναι σωστό. Δηλαδή το ότι βλέπουμε κάποιους φίλους που μέσα στην αίθουσα διαμαρτύρονται φωνάζοντας κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ναι, αυτό όμως είναι πολιτικό σύνθημα. Ακριβώς. Δημιουργεί μια αποτροπή, μια αποτρεπτική αίσθηση σε αυτούς που θα προσπαθήσουν να κάνουν, να προχωρήσουν να χτυπήσουν το ακίνητο στον πληστηριασμό, ή στους συμβολογράφους ή στους συντελεστές, γιατί εμείς έχουμε γνωρίσει και συμβολογράφους οι οποίοι συνειδητοποιούν το μέγεθος της ευθύνης τους και υπαναχωρούν του καθήκοντος. Και εγώ έχω συναντήσει όσες, έτσι, και έτσι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε πληστηριασμούς. Υπάρχουν συμβολογράφοι που πραγματικά συνεννούν και το κατανοούν αυτό το πράγμα. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλοι συμβολιογράφοι. Υπάρχουν και αυτοί που πάνε κρυφά. Όχι μόνο που πάνε κρυφά, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν κατά σύστημα και πηγαίνουν και σε συγκεκριμένα φιλέτα, διότι υπάρχουν και ακίνητα τα οποία είναι φιλέτα, που βγαίνουν για ένα κομμάτι, για ένα ξεροκόμματο στην ουσία. Και θα πρέπει με αυτούς ειδικά να προσέχουμε, γιατί είναι εντεταλμένοι οι άνθρωποι, εκτελούν αποστολή. Πολλοί μάλιστα δικαιολογούνται και λένε, μα τι να κάνουμε, αφού μας διορίσανε, μπορούμε να αρνηθούμε διορισμό? Και βεβαίως μπορούν να αρνηθούν διορισμό, με την έννοια, παραδείγματος χάρη είχα ακούσει την προηγούμενη Τετάρτη ότι στη Σαντορίνη δεν πήγανε, και οι 15 συμβολογράφοι του νησιού δεν πήγανε στους πληστηριασμούς.
γιατί αυτοί μπορέσανε, και οι δικοί μας εδώ πέρα στην Αθήνα, ειδικά στο Ειρηνοδικείο Αθήνας, έχουμε τους πλέον σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι καλύπτονται πίσω από το πλήθος των πληστηριασμών και από την ανωνυμία, και πίσω από αυτό προσπαθούν να περάσουν δικές τους βλέψεις και δικά τους συμφέροντα. Εγώ γνωρίζω συμφωλιογράφους οι οποίοι επί 30 και 40 χρόνια δεν έχουν κάνει ποτέ τους πληστηριασμό. Γιατί δεν τους ήρθε ποτέ διορισμός? Όχι, γιατί τον αποποιήθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι παίζουν ένα παιχνίδι που αύριο μπορεί να αφορά και τους ίδιους, μπορεί να αφορά και τα παιδιά τους, μπορεί να αφορά και το δικό τους κύκλο οικογενειακό ή αγαπημένων προσώπων. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί να συναισθανθούν την ευθύνη τους και να μην βοηθούν σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό πάλι μουσικό διάλειμμα. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, να το πω έτσι. Εάν κάποιος φίλος που συμμετέχει, συναγωνιστής που συμμετέχει στους πληστηριασμούς, θέλει κάποιες συμβουλές ή έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα, περιμένουμε το τηλέφωνο στο σταθμό μας. Το τηλέφωνο είναι το 210-34-28-676, αλλά και όποιος ακροατής θέλει να διευκρινίσει κάτι μέχρι τις 5 η ώρα που διαρκεί ο πληστηριασμός και η εκπομπή μας, μπορεί να πάρει κάποιο τηλέφωνο, να δώσει η γραμμή από το κέντρο και να απαντήσει η Ευαγγελία στα όποιες απορίες υπάρχουν γύρω από το ζήτημα των πληστηριασμών. Έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη το Λαχανά. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας. Από το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας. ΕΠΑΜ και εσύ, ΕΠΑΜ, έτσι. Σωστά, ΕΠΑΜ, ναι, το ναι. Μιχάλη, τι έχουμε εκεί πέρα? Νομίζω ότι είναι ένας πληστηριασμός που πρόκειται να γίνει εκεί, έτσι δεν είναι, για μια κατοικία? Πόσα κίνητα είναι, ένα, πόσο πληστηριασμός? Το δελτίο που παρέλαβα στο email ήταν για τρεις αποθήκες σε μιας επιχείρησης όμικρον έψιλον και κάποια κατοικία εδώ, από ό,τι μας ενημερώσαν οι συμβολιογράφοι. Για την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε από τις 3.30 ώρα εδώ. Υπάρχει αρκετός κόσμος. Δεν έχει παρουσιαστεί κάποιος, ούτε ιδιοκτήτης, αλλά ούτε και κάποιο κοράκι, για να δώσει προσφορά. Και να εμφανίστηκε, δηλαδή, σας είδε συγκεντρωμένος και μάλλον έχει αποχωρήσει, έτσι? Γιατί έτσι συνήθως συμβαίνει. Όταν βλέπουν κόσμο, φεύγουν. Ναι. Αυτό ακριβώς. Οι άνθρωποι μέσα στη βολογράφη και οι δικηγόροι κάθονται και συζητάνε μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κάποια κίνηση και απλά περιμένουν να περάσει η ώρα. Εσείς είστε μέσα στον χώρο στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου? Σωστά, είμαστε στον πρώτο όροφο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η αίθουσα και είμαστε αναμονή. Ωραία. Εκτός από τον κόσμο του ΕΠΑΜ, υπάρχουν άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι βοηθάνε στις ενέργειες αυτές? Υπάρχουν λίγα άτομα από το κίνημα πληστηριασμοί STOP. Α, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συμπαραστέκονται εδώ. Mm-hmm. Αυτά, απλά από ότι... αρκετός κόσμος. Δηλαδή, υπάρχει μήπως... Και κοράκια να υπήρχαν, θα τους είχαμε σταματήσει. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν 3-4 άτομα, υπάρχουν πολλά άτομα εδώ πέρα. Υπάρχει μήπως κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος είχε βοηθηθεί? Γιατί όλοι όσοι βοηθούνται στους πληστηριασμούς και αποτρέπεται ο πληστηριασμός του σπιτιού τους, συνήθως γίνονται φίλοι στο κίνημα και έρχονται και βοηθάνε την αποτροπή. Έχεις εντοπίσει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι να έρχονται για να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους άλλους συμπολίτες? Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο άτομο, αλλά σε προηγούμενους πληστηριασμούς που είχα ενημερωθεί, ενημέρωσα τον ιδιοκτήτη ότι είμαστε από το κίνημα κατά των πληστηριασμών και την επόμενη Τετάρτη ήρθε και έφερε άλλα 2-3 άτομα. Μάλιστα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, και αυτοί που λαμβάνουν βοήθεια θα πρέπει με τη σειρά τους να δίνουν βοήθεια στους συμπολίτες. Λοιπόν, τώρα επομένως πάτε για την τελευταία φάση του πληστηριασμού, που θα είναι στις 4, στις 5, 5 παρα 5 θα πρέπει να εκφωνήσει ο συμβολιογράφος είτε την ύπαρξη υπερθεματιστών είτε την ύπαρξη είτε τη μη ύπαρξη, οπότε θα κηρύξει άγωνο. Έτσι. Σωστά. Έχεις κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό? Θα θέλεις κάτι να πληροφορήσουμε ή γενικά να πούμε για να γνωρίζουν και οι λοιποί συμμετέχοντες στο κίνημα αποτροπής? Απλά να ενημερώσω τον κόσμο ότι καλό είναι να ενισχύσουμε λίγο το κίνημα. Ναι, μεν υπάρχει κόσμος που βοηθάει, αλλά καλό είναι να υπάρχουν και περισσότερα άτομα κάθε Τετάρτη, γιατί είναι συμπολίτες μας και αύριο μπορεί να είναι και δική μας σειρά.
πρέπει σωστά. Να είμαστε όλοι ενωμένοι. Σωστά, σωστά. Ωραία, σωστά. Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν. Εντάξει, Μιχάλη, καλή δύναμη, καλό αγώνα και θα τα πούμε κάθε Τετάρτη εδώ. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη. Εδώ. Λοιπόν. Θα ήθελα να πω κάτι που θυμήθηκα, γιατί είναι σύνηθες ερώτημα των συμμετοχόντων στο κίνημα αποτροπής πληστηριασμών. Λοιπόν, το συνηθισμένο λοιπόν ερώτημα είναι αν έχουν τι κάνει ακριβώς ο συμβολιογράφος την ώρα που διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν σφραγισμένες προσφορές ούτε από την προηγούμενη μέρα ούτε από την ημέρα του πληστηριασμού. Λοιπόν, ο συμβολιογράφος θα κηρύξει άγωνο τον πληστηριασμό και πολλοί συναγωνιστές μας ρωτούν, μπορούμε να το δούμε που θα το γράψει στα βιβλία του? Το δικαίωμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άμεσο του μη ενδιαφερόμενου, εφόσον δεν έχει δώσει προσφορά, δεν έχει και νόμο συμφέρον να ζητήσει τέτοια στοιχεία. Αλλά έχει το δικαίωμα ο οφειλέτης. Γι' αυτό καλό θα είναι και οι οφειλέτες να ενημερώνουν και εμάς και τα άλλα κινήματα που παλεύουμε για την αποτροπή των πληστηριασμών, να ζητούν τη βοήθειά μας και να ζητούν και τη βοήθεια και των συμπολιτών τους και των συγγενών τους και μεγάλου κύκλου ενδιαφερομένων και κυρίως την ημέρα του πληστηριασμού να είναι παρόντες. Μην το παραλείπουν αυτό, μην τους παίρνει από κάτω η κατάθλιψη, μην παραδίδουν τα όπλα. Εμείς είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε και θα πρέπει όλοι να πολλαπλασιάζουμε σιγά σιγά το κίνημα, γιατί ο κόσμος δυστυχώς είχε εφησυχάσει με την υπόσχεση της κυβέρνησης ότι η πρώτη τους ενέργεια θα ήταν να βγάλουν επιτέλους το νομοθέτημα για προστασία τουλάχιστον της πρώτης κατοικίας. Βέβαια για όλη την περιουσία δεν εγγυώνται, αλλά δεν είχαν εγγυηθεί, αλλά για την πρώτη κατοικία είχαν εγγυηθεί και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να βγαίνουν δυστυχώς στον πληστηριασμό και πρώτες κατοικίες, εκτός του ότι και οι υπόλοιπες περιουσίες εκποιούνται αναγκαστικά σε ευτελείς τιμές. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι και ο οφειλέτης, γιατί αυτός έχει το ένομο συμφέρον και να φωνάξει την αστυνομία και να καταγγείλει αν υπήρχε κάποιος με προσφορά και δεν μπόρεσε, εμποδίστηκε να τη δώσει, ή αν κάνει κάποιες παραβάσεις ο συμβολιογράφος, ή να δει τι έγραψε ο συμβολιογράφος στο πέρας της διαδικασίας, εφόσον είτε αναβλήθηκε, αποτράπηκε ο πληστηριασμός, οπότε αναβλήθηκε, είτε γιατί δεν υπήρξαν προσφορές και έγινε άγωνος. Μετά δε την ημέρα του πληστηριασμού, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να πάει από το γραφείο του συμβολιογράφου. Ο συμβολιογράφος στηρεί ειδικό βιβλίο για τους πληστηριασμούς και καταγράφει, είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα πάντα. Δηλαδή τι έγινε την ημέρα του πληστηριασμού, εάν είχε ή δεν είχε προσφορές, εάν πήγε στον πληστηριασμό και εμποδίστηκε, δεν έκανε τη διαδικασία, υπαναχώρησε τέλος πάντων από τη διενέργεια του πληστηριασμού, αν εμφανίστηκε κάποιος ενδιαφερόμενος ή όχι, οπότε τον κήρυξε άγωνο. Όλα αυτά καταγράφονται και καλό θα είναι ο οφειλέτης να πηγαίνει να παίρνει αντίγραφα από αυτό το βιβλίο για να ξέρει τι γίνεται. Μην καταθέτετε τα όπλα συμπολίτες μας, ζητήστε βοήθεια, λάβετε βοήθεια και προσπαθήστε να διαδώσετε το πνεύμα ότι και την πίστη ότι δεν τα χρωστάμε αυτά τα πράγματα για να μας πάρουν την περιουσία αντί πινακίου φακής από δάνεια τα οποία ποτέ δεν μας πλήρωσε η τράπεζα με το εικονικό χρήμα που είχε ρίξει στην αγορά ή από πράγματα που είχε κερδίσει και ξανακερδίσει με επιτόκια παράνομα κτλ. Και ειδικά σε αυτή τη φάση που όλοι είμαστε σε μια αδυναμία, γιατί δεν έχουμε εισόδημα και δεν το έχουμε όχι γιατί γίναμε ξαφνικά μαζικά τεμπέληδες, αλλά γιατί δεν υπάρχει αγορά αυτή τη στιγμή η οποία να μπορεί να στηρίξει και να ενισχύσει το εισόδημα το οικογενειακό για να καταφέρει ο καθένας όπως έκανε και μέχρι πρόσφατα να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Ωραία, ωραία. Κάπου εδώ τελειώνει η ώρα των πληστηριασμών κάθε Τετάρτη στις 4 με 5, όσο διαρκεί δηλαδή η διαδικασία των πληστηριασμών, εμείς θα είμαστε εδώ με την Ευαγγελία και θα έχουμε επαφή με όλα τα ειρηνοδικεία που ζητάνε ή θέλουν κάποιες πληροφορίες ή κάποιες, να τους λύσουμε κάποιες απορίες και θα δίνουμε και το σφιγμό. Εμείς τώρα απλώς έχουμε πάρει ένα μήνυμα εδώ από το Αίγιο, όπου εκεί αποτράπηκαν όλοι οι πληστηριασμοί, δεν έχει γίνει κανένας πληστηριασμός και εκεί.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας χαιρετάμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα και όλοι θα πρέπει να συμπαραστεκόμαστε και να κάνουμε πιο μαζικό το κίνημα κατά των πληστηριασμών, γιατί όπως διαπιστώσατε πλέον η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να σταθεί φερέγγια και συνεπής στην υπόσχεσή της που ήταν τουλάχιστον τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας να τον καταργήσει. Και βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάθε πληστηριασμός αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά να κλέβει στην κυριολεξία την περιουσία των συμπολιτών μας και τη δικιά μας ενδεχομένως, και να τη δίνει εντελώς σε ευτελείς τιμές στις τράπεζες και φυσικά στους τοκογλύφους. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη από το Γιάννη Αθανασιάδη και την Ευαγγελία Χαραλάμπους, και θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.